πρόκειται για μια ζεστή καζαντζακική γωνιά για όλους. Ο λόγος για το γραφείο του Παραρτήματος Ελλάδας της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη, συνοδός ζωγράφου στο Ηράκλειο, το οποίο εγκαινιάστηκε σε γιορτινό κλίμα, παρουσία πλήθους κόσμου. Θα μπορούν εδώ να βρουν ό,τι θέλουν για τον Καζαντζάκη, ό,τι μας ζητήσουν πληροφορία, ακόμα και αν δεν υπάρχει στο γραφείο, θα τη δώσουμε. Θα την ψάξουμε και θα τη βρούμε. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια καζαντζακική γωνιά εδώ για όσους αγαπούν το μεγάλο συγγραφέα, και νομίζω στην Κρήτη τον αγαπούμε πάρα πολύ. Στον χώρο αυτό φυλάσσεται το τεράστιο αρχείο με την 35χρονη δράση της εταιρείας, με την Κατερίνα Ζωγραφιστού να αναφέρεται στις προσπάθειες ψηφιοποίησης του αρχείου ώστε να είναι προσβάσιμο στην έρευνα. Υπάρχει το αρχείο της εταιρείας εδώ, το οποίο μας έστειλε πριν λίγο καιρό ο κύριος Στασινάκης από την Γενέβη, το οποίο έχει μέσα εξαιρετικές πληροφορίες και ντοκουμέντα, ειδικά το οπτικοακουστικό του υλικό. Περιέχει μέσα ομιλίες και καταθέσεις προσώπων που δεν υπάρχουν πια και δεν έχουν και δοθεί στη δημοσιότητα ποτέ. Ήταν στο αρχείο της εταιρείας. Όλο αυτό το υλικό το αξιοποιούμε σιγά σιγά, το ψηφιοποιούμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν 35 χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς Εταιρείας με στόχο την υποστήριξη του έργου του μεγάλου κριτικού συγγραφέα, ποιητή και διανοητή, και 85 χρόνια από την πρώτη έκδοση της Οδύσσειας. Για το λόγο αυτό οργανώνουμε πολλές εκδηλώσεις. Πρώτα απ' όλα να πω ότι τρέχει ήδη ένας διαγωνισμός στα σχολεία υπό την αιγίδα του Υπουργείου Απόδημου Ελληνισμού στα ελληνικά και τα ξένα σχολεία. Έτσι δεν είναι. Είναι διαγωνισμός λογοτεχνίας και ζωγραφικής με θέμα μέσα από το έργο του Καζαντζάκη για μαθητές λυκείου. Υπάρχει, ναι, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Το έχουν αγκαλιάσει πολύ το θέμα και οι μαθητές και οι γονείς και τα σχολεία. Και στο εξωτερικό, τα σχολεία μας στο εξωτερικό. Εορτάζονται επίσης τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά, όπου οι άνθρωποι του δίνουν το δικό τους αγώνα για τον μεγάλο διανοητή. Θα τρέξουν αυτή τη χρονιά και δύο συνέδρια μέσα στην Ελλάδα, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Και ελπίζω να μην μας εμποδίσουν οι εκλογές, γιατί έχουμε λίγο δύσκολη χρονιά φέτος, να διοργανώσουμε μια συνάντηση των υπευθύνων μας, των εθνικών υπευθύνων, το καλοκαίρι εδώ στο Ηράκλειο, με εκδηλώσεις. Όπως σημείωσε η κυρία Ζωγραφιστού, φώτα πορείας αναμένα, γιατί ο ανήφορος, μεν μακρύς και κοπιαστικός, αλλά ο σκοπός ευγενής και η δημιουργία συνέχειας χρέος τους. Ο Καζαντζάκης τους δίνει έμπνευση και θάρρος για αυτό το ταξίδι, πρόσθεσε η ίδια. Να υπενθυμίσω ή να τονίσω ότι γίνεται με την αρρωγή, την οικονομική αρρωγή, στήθηκε αυτό το γραφείο του κυρίου Γιώργου Στασινάκη, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη. Να πω στους τηλεθεατές σας ότι το γραφείο εδώ θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη, 6 με 9 το απόγευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου. Μετά τα εγγένεια έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Και Καπαδόκων.